Έχουμε μία σειρά δημοσκοπήσεων. Σε όλε τι δημοσκοπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται και διευρύνει τη διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει καθοδική τάση. Θέλω να σα θυμίσω ότι στη δημοσκόπηση που έκανε το δικό σα κανάλι ε, πρώτη φαίνεται κιόλα ότι η κοινή γνώμη απορρίπτει τη συνέχιση του βίου αυτή τη κυβέρνηση και ζητάει εκλογέ και εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία από την καινούργια Βουλή μπαίνει όπως είπατε και εσείς σωστά το θέμα των συνεργασιών. Το ένα το οποίο έχω να παρατηρήσω επ' αυτού είναι ότι πρέπει να δούμε ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές και ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή διότι εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ πολλωμένη εκλογή και αυτό θα ε, βελτιώσει τις πιθανότητες του ΣΥΡΙΖΑ να επιτύχει αυτοδυναμία. Αλλά βλέποντα τον χάρτο των πολιτικών δυνάμεων και βλέποντα και τις σχέσεις μεταξύ των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων σήμερα, θέλω να ρωτήσω, εάν κέρδιζε ο κύριο Σαμαρά, με ποιον θα κυβερνούσε, με το Πασόκ ή μήπω με τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Μιχελάκη. Καταρχήν θα συμφωνήσω να ξεκινήσω με...